Όσον αφορά για τις σχέσεις με αυτά τα οποία άκουσα όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, κράτησα επί της ουσίας κάτι στο οποίο θέλω να αναφερθώ, όλα καταγράφονται βέβαια. Τηλεοφόρο Καραμαλή. Ακούστηκε πολύ εύστοχα ότι η Λεωφόρος Καραμαλή είναι ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά μετά την ένταξη της Α κατοικίας έχει πάρει μια αναπτυξιακή προοπτική, μερικώς όμως αναπτυξιακή προοπτική, και είναι ένας δρόμος ο οποίος με αυτό το φόρτο που έχει δημιουργηθεί όταν ανοίξανε και όλα τα σούπερ μάρκετ, κάτι στο οποίο εγώ προσωπικά μπορεί να διαφωνώ, όμως είναι μια υπαρκτική κατάσταση. Και τι εννοώ να διαφωνώ? Να διαφωνώ στο πολεοδομικό κέντρο σε αυτό το σημείο, οπότε έφερε όλα τα σούπερ μάρκετ, γιατί είναι το μοναδικό σημείο που μπορούν να ανοίξουν σούπερ μάρκετ αλυσίδες στην περιοχή, με αποτέλεσμα να έχει νεκρώσει επί της ουσίας τον κυρίω οικισμό της Αναβήσου και ακόμα και κομμάτι της Φώκιας. Από αυτή τη άποψη διαφωνώ. Και αν μετήχα σε αυτή τη διαδικασία όταν έγιναν οι εργασίες αυτές για το συγκεκριμένο σχέδιο πόλεμου, δεν θα συνενέσει ποτέ στο πολεοδομικό κέντρο. Όλα τα άλλα ναι, όχι πολεοδομικό κέντρο. Όπως δεν συνένεσα τώρα επί των ημερών που έχω λόγω επ' αυτού, στην Παλαιά Φώκια, στο σχέδιο του Πολεοδομικής Ενότητας 1 και 2 Παλαιάς Φώκιας, όπου είχε προβλέψει ο μελετητής, αυτό βρήκα, πολεοδομικό κέντρο επί της Κωνσταντινούπολεως. Μπαίνοντας στην Κωνσταντινούπολεως και αριστερά, δηλαδή, γιατί δεξιά είναι το γήπεδο μετά από λίγο, είχε προβλέψει πολεοδομικό κέντρο. Και τι είπα, τέλος. Διότι ουσιαστικά δημιουργήσει μια τεράστια αγορά σε αυτά τα σημεία και καταστρέψει όλη την υπόλοιπη τοπική αγορά που λειτουργεί τόσα χρόνια. Τις τοπικές επιχειρήσεις. Δεν επεκταθεί η υπόλοιπη των πραγμάτων. Θα γίνει σχέδιο κανονικά. Θα ανοίγουν καταστήματα, όχι όπως πολεοδομικού κέντρου. Δηλαδή όχι εκθέσεις αυτοκινήτων, όχι συνεργεία, όχι υπεραγορές. Ανοίγουν καταστήματα. Όχι όμως αυτά τα πιο βαρέω τύπου καταστήματα, πιο βαριές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τέλος πάντων, όσον αφορά τη Λεωφόρο Καραμαλή, θα έχουμε μέσα στο 2018 ένα κονδύλι το οποίο μπορεί να μην μπει τώρα στην αρχή, αλλά να μπει στην πρώτη τακτοποιητική αναμόρφωση που θα έχουμε περισσότερα χρήματα. Εννοώ, που είναι μόλις έρχεται το προϋπολογισμό συγκεκριμένος, κάπου στο τέλη Γενάρη, μέσα Φλεβάρη, για να κάνουμε το εξής, να εκπονήσουμε μία μελέτη όπου θα προβλέπει και από το σχέδιο, η συνέχιση του σχεδίου της Β' κατοικίας που μετατρέπεται σε Α, που έλεγε πριν ο Νίκος ο Πάστρας, όπου δημιουργείται τελικώς αυτός ο παράδρομος μέχρι και την Πιτσαρόμα, όντως δημιουργείται, το δεν είναι εξαλείφεται, γίνεται μία μείωση κατά 2 μέτρα για να μην καταστρέψει κάποια κτίσματα που σήμερα ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα. Αλλά γίνεται 21 μέτρα πλάτος. Μετά τη μείωση. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα εκπονήσουμε μία μελέτη όπου έχω εκφράσει η δική μου πρόταση και άποψη, η Λεωφόρος Καραμαλή να γίνει ένα αντίγραφο της Λεωφόρου Καλυβίου. Δηλαδή, διάδρομα, πεζοδρόμιο, ποδηλατόδρομος, κυκλική κόμπη για τις εισόδους και εξόδους στους κυρίως οικισμούς και φύτευση. Χωράει η Λεωφόρος Καλυβίου 22 μέτρα, η Λεωφόρος Καραμαλή 21. Με ένα μέτρο λιγότερο πεζοδρόμιο από τη μία πλευρά γίνεται ακριβώς η Καλυβίου. Και μια λωρίδα στάθμευση αριστερά-δεξιά, όπως ακριβώς η Καλυβίου με εσοχές. Θεωρώ πως είναι πραγματικά ο μόνος τρόπος που Λεωφόρος Καραμαλή και όλη η Ανάβησος θα πάρει μια αναπτυξιακή προοπτική. Και αυτό το 2018 φιλοδοξώ να το εντάξω στον προϋπολογισμό του Δήμου για να εκπονήσουμε την απαραίτητη μελέτη, όπου μετά προσωπικά θα πάρω αυτή τη μελέτη και θα αντλήσω χρηματοδότηση για να το υλοποιήσουμε. Έχουμε καμία εικόνα για τις αλληλικές? Καμία. Όσον αφορά την Παναγή Μιχάλη. Η Παναγή Μιχάλη είναι η μία από τις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Καλλιδίου. Να το σαμπαρίσω και τον έχασα. Και ενώ δεν τα λέω. Ακούω καλά, μη σε ακούω καλά. Είναι μία από τις ελάχιστες περιοχές στην οποία έχει αντικατασταθεί ο αγωγός της ίδρευσης. Έχει καινούργια αγωγό ίδρευσης. Και γιατί σπάει? Ωστόσο, βλάβες υπάρχουν πάντα. Τόσες. Και ούτε θα πάψουν να υπάρχουν βλάβες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Παγκοσμίως εννοώ δεδομένο. Δεν πάβουν να υπάρχουν βλάβες. Και γιατί δεν πάβουν να υπάρχουν? Και γιατί δεν πάβουν να υπάρχουν? Διότι υπάρχει ταλάντωση των δικτύων από τις αυξομοιώσεις των πιέσεων και εκεί δημιουργούν τις βλάβες. Όμως η συγκεκριμένη περιοχή είναι μια περιοχή που είχε αλλάχτεί το δίκτυο το 2009
και συνδέθηκε το 2011, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι 6 ετών δίκτυο. Πού να δείτε δίκτυα που έχουμε στην περιοχή, 36 ετών. Είναι από τα καινούργια δίκτυα και θεωρώ ότι είναι άδικη η στεναχώρια και το παράπονο κάποιων κατοίκων που λένε ότι σπάει συνέχεια κλπ. Κλπ. Ή υποκινούμενη. Εγώ το ρίξα τώρα, όποιος το πιάσει, το πιάσει. Για το σχέδιο πόλης, ναι, έκανα μια μαθηματική πράξη, βρε Αγγελέ, όσο το λέγεις εσύ, να σου πω την αλήθεια. Διότι η περιοχή μας έχει 11 σχέδια πόλης σε εξέλιξη. Ο Δήμος μας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μας εγκρίνουν καινούριο σχέδιο, που να πηγαίνουμε κάτωτε. Όπου θα μας πούνε είναι το εξής, ολοκληρώστε σχέδια από αυτά τα οποία έχετε και ξαναέλατε. Το ένα σχέδιο είναι αυτό. Το δεύτερο σχέδιο όμως είναι ότι για να εντάξουμε στον προϋπολογισμό μια νέα πολεοδομική μελέτη, θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει και όλο το κονδύλι της μελέτης αυτής. Αρχικά για να κάνουμε σύμβαση, μετά θα ξανατραβήξουμε τα χρήματα και θα αφήσουμε μόνο τα κατέτους χρήματα που απαιτούνται για να πληρώνουμε τη μελέτη αυτή. Μια περιοχή λοιπόν ξεκινάει για να μπει στο σχέδιο του μεγέθους, ας πούμε έτσι, του καταφυγίου από το 1 εκατομμύριο ευρώ και ανεβαίνει. Ανάλογα το τι μελετητικό κομμάτι θα απαιτηθεί. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι απολύτως ανέφικτο από δικά μας χρήματα, ενώ από χρήματα του Δήμου Ατόφια, να διατεθεί 1 εκατομμύριο ευρώ για να βάλουμε όποιο σχέδιο, όχι μόνο το καταφυγείο. Όποιο σχέδιο πόλεως. Μπροστά. Πέρα ότι δεν θα μας το εγκρίνουν για τους τεχνικούς λόγους που ανέφερα πριν, και πολιτικούς αν το θέλετε και διαφορετικά, δεν έχουμε στην πραγματικότητα και την οικονομική ευγνωστία για να πούμε ότι ξεκινάμε ένα τέτοιο τύπο έργο. Και τα σχέδια πόλεως δυστυχώς δεν χρηματοδοτούνται. Ούτε από ευρωπαϊκά, ούτε από εθνικά προγράμματα. Είναι χρήματα που θα πληρώνουμε από το Ταμείο του Δήμου και βέβαια τα χρήματα σου λέει θα τα πάρεις μετά από την ένταξη από τις εισφορές σε χρήμα. Ποιες εισφορές σε χρήμα σήμερα? Ρωτήστε τον κύριο Πάστρο, ο οποίος γκρινιάζει για τα έργα υποδομών, ότι είναι ο πρώτος ο οποίος γκρινιάζει να μην βεβαιώσουμε και να μην εισπράττουμε τις εισφορές σε χρήμα. Και συμφώνησα μαζί του. Και συμφώνησα μαζί του, όχι μαζί του, με τους κατοίκους ενώ συμφώνησα. Και δεν βεβαιώσαμε τις εισφορές παρότι είμαι υποχρεωμένος να τις έχω βεβαιώσει. Και δεν τις εισπράττουμε. Γιατί ξέρω ότι δεν έχουν να τις πληρώσουν. Αλλά δεν μπορούν και να ζητάνε έργα υποδομών αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχει εισπραχθεί ένα ευρώ στο ταμείο. Τα έργα υποδομών δημιουργούνται από την τράπεζα χρήματος που δημιουργείται από τις εισφορές σε χρήμα. Όσο δεν εισπράττονται λοιπόν αυτές τις εισφορές σε χρήμα, δεν μπορούν και να ολοκληρωθούν τα έργα υποδομών. Εισφορές δεν βλέπω, μόνο σπίτια. Όσοι δεν έχετε γραφτεί στο κατάλογο των ομιλητών, θα δώσω μετά. Μόνο μια παρουσία, μην με περιπομπαθείτε κανένα μαγί μου, ωραίο αυτό που είπες και συμφωνούμε. Μόνο εκείνο που είναι επίγον τώρα από τα έδρα μέχρι το Βοτσόπουλο να κλείσει εκείνο το γατάκι που είχε φτιάξει ο προηγούμενο δήμαρχο που θα ξαναπίσω. Γιατί να παρέχεται τώρα να κλείσει? Γιατί εκεί δεν έχει πεζοδρόμιο. Αυτή τη στιγμή, ο κόσμος θα πατάει στον δρόμο. Αυτό αυτή τη στιγμή είναι το αντιπλημμυρικό της περιοχής. Ναι, όχι να κλείσει, να σκεπαστεί. Με πλάκες. Να σκεπαστεί πώς θα μπαίνει το νερό από κάτω. Με πλάκες. Όχι, το νερό το παίρνει. Αναπτύσσουμε τα αναδιαστήματα και να ένα συντραπτικό κομμάτι. Είναι έργο. Είναι έργο το οποίο θα προκύψει από τη μελέτη αυτή που συζητούσα πριν. Αλλά αυτό επήγει τώρα. Το πώς θα γίνει αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό θέλει μελέτη πρώτα απ' όλα. Το κατάλαβα, αλλά θέλει μελέτη πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, ο κύριος Ροκάς. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω στην εκπομπή διαβούλευση του Δήμου σας και πρέπει να πω ότι χαίρομαι γιατί είναι ένας πολύ ωραίος διάλογος και ακούω πολύ ωραίες πολιτικές απόψεις. Ειδικά για μένα που είμαι καινούργιος στην περιοχή και τώρα μαθαίνω τα προβλήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής ζώντας. Εκπροσωπώ το Σύλλογο Αίωνο του Θαμαρίου και τις απόψεις του Διοικητικού του Συμβουλίου θα μεταφέρω εδώ. Πολύ σύντομα θέλω να πω ότι διαπιστώνω βλέποντας το τεχνικό πρόγραμμα ότι προγραμματίζονται και είναι σε εξέλιξη έργα τα οποία είναι χρήσιμα για την περιοχή. Διαπιστώνουμε όμως ότι το Τιμάρι απουσιάζει από το τεχνικό πρόγραμμα και δεν ξέρω αν κάνουμε λάθος το διορθώσεις. Ακόμα και μια πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας Παλιάς Φώκιας για την μελέτη αντιστήριξης και το έργο αντιστήριξης του Κυριάκου δεν έχει συμπεριληφθεί στο τεχνικό δική σας πρόταση. Δεν ξέρω αν οι τεχνικές υπηρεσίες έκριναν ότι δεν χρειάζεται να γίνει τώρα ή δεν μπορεί. Η πρόταση, Μιχάλη, η πρόταση που υπάρχει είναι τα συνεχιζόμενα από πέρσι.
δεν έχει τίποτα καινούριο, είναι μόνο τα συνεχιζόμενα. Και τα καινούρια που υπάρχουν είναι οι προτάσεις των τοπικών συμβουλίων. Α, οπότε λοιπόν, σαν νέο έργο θα μπορέσει να συμπεριληφθεί προφανώς το έργο του πρώτου που είναι την γνωστή κοινότητα παλιά σχόλια για την αντιστήριξη του Ιδού Περιάδου που το θυμάρει, αν δεν θέλει δύο. Το ρέμα δηλαδή. Δεν γίνει οριοθέτηση του ρέματος. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το έργο, δηλαδή όποιος το προτείνει, ουσιαστικά λέει κάτι το οποίο είναι τεχνικά ανέκτητο από ποιας άποψης. Δηλαδή από νόημα, αυτό είπα και πριν ότι θα έχει μιλτραδεί σε όλες τις τεχνικές υπηρεσίες. Έχουμε όμως ένα άλλο μεγάλο θέμα στους δρόμους δίπλα στα ρέματα, ακόμα κι αν δεν μπορούμε να προσπαθήσουμε σε έργα οδοσφυλίας, ακόμα κι αν δεν μπορούμε να προσπαθήσουμε, θα πρέπει τουλάχιστον να συζητήσουμε τις πληροφορίες που έχουν γευθεί διαδρόσεις από τις εργοποντές και την καταγόνηση από τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κατάγια μέσα στην πόλη. Εκεί ίσως κάτι θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα άλλο έργο ως υποέργο, να γίνει μια συντήρηση στον δρόμο, μια κομμάτιση, μια βαρύτη τάγμα να περάσει να πασάσει στον δρόμο για να ομαλοποιηθεί. Επίσης, στο δεύτερο θέμα, και θα τελειώσουμε αυτό, είναι οι δύο τελικές αρέσεις που έχουμε στο Κιμάρι, το υπάρχει, και ειδικά η πάνω παιδική χαρά στις οδούς Τριάδων, τη Γάσου και το Σύνη, που έχει και το Κιλεδάκι εκεί, το οποίο ο χώρος αυτός έχει αποτελέσει τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο που τον έχουμε μάθει για κάτι στο Κιμαρίο, αποτελεί ένα πρόγραμμα φοράς και την Ολέα. Και είναι ένα όρο του Κιμαρίου να κρατήσει και τα παιδιά εκεί, να ξέρουν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο χώρο και να μην είναι αυτό το οποίο είναι αυτό. Και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Είναι νομίζω ένα έργο το οποίο αξίζει να ασχοληθεί ο Δήμος, να αναμορφώσει την εξαιρετική χαρά και στην Κυψελάκη, γιατί έχουν αρχίσει να δίνουν στις χείλες τα παραδείγματα και με το θέμα του πρωτοβουλισμού. Εάν είναι μέσα στις 24 αναμορφώσεις που αναφέρατε, έχω καλυφθεί πλήρως, δεν έχω κάτι άλλο. Εγώ δεν κύριο σας ευχαριστώ. Να αναφέρω μόνο ότι προχωράει, αν και ο κύριος Μπουκουβάλας εδώ, από την Παλιακόκια και που ως αντιδήμαρχος στο προηγούμενο χρονικό διάστημα αλλά και τώρα ως τεταλμένος δημοτικό σύμβουλος στα σχέδια απόλυτος κατά βάση της Παλαιάς Φώκιας, επειδή είναι και η περιοχή του, ότι το σχέδιο του Θυμαρίου προχωράει. Το σχέδιο του Θυμαρίου προχωράει μετά από πάνω από 20 χρόνια στασιμότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε να πείσουμε ότι πρέπει να προχωρήσει το σχέδιο πόλης του Θυμαρίου και μάλιστα να προχωρήσουμε και στις περιβαλλοντικές μελέτες περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που απαιτούνται και στις οριοθετήσεις των ρεμάτων για να μπορέσει να ολοκληρωθεί τελικώς αυτό το σχέδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή. Γιατί αυτό θα έρθει μετά ουσιαστικά να δώσει λύσεις στα έργα υποδομών, τα οποία πραγματικά έχει ανάγκη η περιοχή. Και όχι μόνο τους δρόμους ή τις αντιστήριξεις, αλλά και στη δημιουργία κοινοβουλευτικών χώρων μέσα από το σχέδιο πόλεως. Επιπλέον δηλαδή πλατείες, τέτοιες χαρές και ούτω καθεξής. Απλά λέω ότι πρέπει να γίνει αυτό, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση στους δρόμους και άκρη για να μην κινδυνεύουν τα αυτοκίνητα οι άνθρωποι. Αυτό το έχουμε στη μελέτη που ανέφερα πριν. Έχουν συμπληρωθεί όλοι οι δρόμοι. Τα αποξήματα που εκλαμβάνεται η Λίγα Περιάνα. Από την παραλία μέχρι την Περιάνα. Εκλαμβάνεται στο σχέδιο πόλης. Περιάνα. Ναι, εκλαμβάνεται στο σχέδιο πόλης. Είναι Κυρία Μουτζαμί, Σαλού, γιατί έχουν κι άλλοι, ναι. Περιμένουν τον λόγο πολύ ώρα. Λοιπόν, η κυρία Φραντζέσκου. Ήθελα να αναφερθώ καταρχήν στο λιμάνι της Παλιάς Φώκιας. Επίσης δεν αναφέρεται το ελληνικό πρόγραμμα γιατί είναι έργο της περιφέρειας, όχι του Δήμου. Α, γι' αυτό. Γι' αυτό δεν αναφέρεται. Κάποια στιγμή, για να μην απασχολούμε τώρα, να υπάρξει μια ενημέρωση απλά. Το λιμάνι όμως, δεν ξέρω αν είναι δικό μας θέμα, υπάρχει ένα πολύ μικρό, το ξέρει ο Ηλίας νομίζω, ένα κριτίδωμα μπροστά στο θέατρο, το οποίο κινδυνεύει καμιά μέρα κάποιος να πατήσει να πέσει θάλασσα. Είναι μέσα στο έργο. Είναι μέσα στο έργο, δεν μπορεί να γίνει κάτι, όπως είπε ο κ. Προηγουμένος, η Ηλία το ξέρει σε ποιο είναι το κρυπίδωμα που είναι κατεστραμμένο κάτω. Γιατί είναι επικίνδυνο. Άσου και μετά έτσι εγώ το λέω. Και εγώ σου είπα, το απάντησα. Εντάξει. Τώρα, είπαμε το λιμάνι, υπάρχει μια παιδική χάρα μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Πουλούδα και σιδέρι. Τώρα άκουσα ότι είναι για αμαία. Μόνο για αμαία.
και ανέμενη. Λοιπόν, κύριε Δημαρχέ, έχουμε πει και στο, το έχω πει και στον κύριο Κουβάλα και στο κοινωνικό μας συμβούλιο εκεί κάτω, ότι αντί να κάνουμε παιδική χαρά για ανθρώπους που έχουν πάρει ατύχημα ή δηλαδή ότι άλλο, που δεν είναι γελά. Και ας κάνουμε κάπου αλλού κάτι. Να γινόταν εκεί ένα βάθο κυκλοφοριακή αγωγή για να προλάβουμε να γίνουμε αμέσω. Οι μελέτες έχουν γίνει, έχουν καταθέσει στην περιφέρεια και έχουμε εγκεκριμένη χρηματοδότηση. Δεν έχει σημασία. Η λήξη στη φήμηση παντού. Όχι, μπορούμε. Και εγκριστή χρηματοδότηση. Τώρα είναι τέγη τη πορλίδη. Δεν υπάρχει πρόσφυγη. Ολόκληρο Δήμο υπάρχει εκεί πέρα και στην παραλία και πιο πάνω να μην υπάρχει ένα πάρκο κυκλοφοριακή αγωγή. Αυτό είναι μόνο, εγώ το βρήκα έτοιμο να το συνεχίσω. Όσον αφορά τις πρώτες. Τη μελέτη. Αυτή υπήρχε, υπήρχε μελέτη. Τι θα πει υπήρχε. Αυτή τη στιγμή είναι αναγκαιότητα. Δεν υπάρχει ρωτήση. Είναι αναγκαιότητα. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει τρόπος. Δεν την κάνει αυτή τη χαρά. Να μάθουμε στα παιδιά μας. Μισό λεπτό. Να μάθουμε στα παιδιά μας πώς να περπατάνε, πώς να κυκλοφορούν για να μην έχουμε ατυχήματα. Δηλαδή πάμε μπροστά πια. Δεν κάνουμε συνέχεια το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο παιδικές χαρές. Εγώ ξέρω ότι πόσο χαίρεται στην παιδική χαρά, αλλά ξέρω και πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά μας να έχουν μια κυκλοφοριακή αγωγή. Υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι στην Αττική που έχουν. Μπαίνοντας στο σχέδιο πόλεως, έχουμε κι άλλους κοινωνικούς που μπορούμε να κάνουμε εκεί. Αυτή ήταν μια. Όχι, έχει υποθεί, μπορεί να σταματήσουμε. Εμείς να αναλάβουμε σαν κάποιοι τις δαπάνες μιας καινούργιας μελέτης. Θα πέσει τσιμέντο, γιατί πρέπει να πέσει τσιμέντο σε αυτό. Κάποιος δεν έχει
Βρέθηκα τρεις φορές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για αυτό. Βρέθηκα τρεις φορές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Να υπομαθμίζουμε γιατί η Γιάννος Παραλία εκπέρα. Μιλιά, τα ξέρω, σαν να τα ξέρει. Τα ξέρω, σαν λοιπόν, να να απαντήσω σε αυτό στην κυρία Φραντζέσκου, που έχει δίκαιο. Να ολοκληρώσει, κύριε Φραντζέσκου. Ναι, συγγνώμη. Το πρώτο δίκαιο, κύριε. Λοιπόν, προχθές είδα στο φούρνο, δεν ξέρω αν αυτό εντάσσεται στο τεχνικό πρόγραμμα. Να ζητούμε οι κάτοικοι της περιοχής ένα στενοφόρο. Δεν εντάσσεται τώρα. Τεχνικά είναι το τεχνικό πρόγραμμα. Αυτό που εντάσσεται τώρα στην εγχώρα. Ναι, όχι, θα σας πω γιατί. Διότι η υγεία δεν είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Μάλιστα. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Άρα δεν έχουμε εκεί και να μην σας ζαλίζουμε και σημαντικά. Δεν μας ζαλίζεται, γιατί εγώ όταν είδα αυτό που μαζεύαν τις υπογραφές οι κάτοικοι, ήμουν στην πρώτη πεντάδα που υπέγραψα. Και μάλιστα του είπα ότι να φέρουν τις υπογραφές, να τις περάσουν και από το Δημοτικό Συμβούλιο και άλλο το έχουμε και θέμα. Να υποστηρίξουμε και από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας. Το πιάνω εκεί περίπου, πραγματικά. Μα είχαμε και δωρεά τέτοια που δεν μπορέσαμε να την προωθήσουμε. Έχουμε δωρεά ασθενοφόρου. Από το Γαλανάκι κάποτε το είχαμε και δεν έπρεπε να ενταχθεί. Το πρόβλημα δεν είναι το όχημα του ασθενοφόρου, το πρόβλημα είναι η στελέχωση. Εκεί είναι το ρέσουμε. Η στελέχωση, κατά βάση. Όσον αφορά το αίμα που έλεγα προηγουμένως, πλέον αυτά όλα εντάσσονται στο σχέδιο πόλης, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να διευθετηθεί ρέμα στην περιοχή, όπως είπατε, που δεν υπάρχει. Σχέδιο πόλης. Σχέδιο πόλης. Αυτά θέλω να φέρω με διαμαρτυρία και δήμαρχε για το πάρκο της Λαμπαρνίκης Αγωγής, που όταν βρεθεί ο τόπος, πραγματικά θα προσπαθήσουμε να βρούμε χρηματοδότη τη μελέτη ή να την κάνει κάποιος αρχιτέκτο πολεοδόμος, που θα λένε εθελοντικά. Τη μελέτη την πληρώνουμε, κατασκευή δεν έχουμε. Εντάξει, θα δούμε. Αλλά είναι κρίμα που αυτός ο χώρος σπαταλιέται για κάτι που δεν είναι απαραίτητο. Από κακό προγραμματισμό. Κυρία Τολιοπούλη. Πολύ επιγραμματικά, τι να πω για ένα τεχνικό πρόγραμμα που δεν μας έχει μέσα και είμαστε νόμιμοι και όχι, πώς το λένε, πληρώσαμε πολύ έμφυμα για να είμαστε σε αυτή την περιοχή. Αν και η παραλία η οποία ανήκει στο συνοικισμό προσελκύει πολύ κόσμο του οποίου τα ωφέλη καρπώνεται όλος ο Δήμος. Πολύ επιγραμματικά θα πω, τα έχουμε ξαναπεί άλλωστε και λίγο έτσι δημόσια. Πλατεία ένα αίτημα από την ύπαρξη του Άγιος Νικόλαος. Θα μου πείτε δεν είναι εποχή για πρίγκιπες. Το ξέρω, έχω πλήρη συνείδηση της κατάστασης που ζει και η χώρα και φαντάζομαι και όλοι οι Δήμοι, παρόλο που εσείς έχετε καταφέρει να είστε τουλάχιστον σε θετικό ισοζύγιο. Ας αρχίσουμε κάτι. Δεν έχουμε ένα σημείο αναφοράς οι κάτοικοι, δεν έχουμε ένα σημείο αναφοράς για τα παιδιά, δεν υπάρχει κάτι. Φωτισμό στην παιδική χαρά. Δεν ξέρω αν αυτή η παιδική χαρά είναι μέσα στις 20 τόσες, δεν νομίζω. Ναι. Φωτισμό θέλουμε, γιατί έχει γίνει άντρο συγκέντρωση το βράδυ διαφόρων στοιχείων. Λοιπόν, σκουπίδια στην παραλία. Μου είχατε πει ότι θα βγει πρόγραμμα τουλάχιστον να επικοινωνούμε ότι αυτή η χωματερή που έχει γίνει στον Άγιο Νικόλαο, αν μη τι άλλο, θα ξέρουμε ότι πρώτη Δευτέρα, πρώτη δεν ξέρω τι του μήνα, θα πηγαίνουν εκεί όλοι αυτοί που δεν γίνεται να το αποφύγουν τα κλαδέματά του και να είναι αυτό συμβατό με ένα πρόγραμμα του Δήμου που να έρχεται και να τα παίρνει μέσα σε ένα εύλογο διάστημα. Αντί για σημείο προβολής του Δήμου, ο Άγιος Νικόλαος, η παραλία, έχει γίνει πραγματικά ένα θέμα που το κουβεντιάζουν όλοι, όχι μόνο οι άνθρωποι της περιοχής, και όλοι όσοι έρχονται λογούμενοι, θα μπορούσαν να το διαφήμισουν. Μετά, είπαμε ότι, OK, δεν έχουμε, ενώ πληρώνουμε τέλη, δεν έχουμε κάδους και υπάρχουν διάφορες φωνές αντίληψης. Ας μην έχουμε σε όλο τον οικισμό, ας έχουμε σε πέντε σημεία. Υπάρχουν και γέροι που δεν οδηγούν, δεν έχουν αυτοκίνητο και πραγματικά είναι τα μπαλκόνια τους γεμάτα σκουπίδια. Εθελοντικά τους τα μεταφέρουμε εμείς. Μετά, υπάρχει, δεν είναι μέσα στο κύκλο, είπαμε, δεν υπάρχει ο κύκλο, οπότε κάτι να πω. Έχετε βάλει ένα τοπικό λεωφορείο της Χαρονίδα που έχει μία σχέση μαζί με το 122. Αυτό δεν μπορεί να διευρυνθεί τουλάχιστον τα παιδιά, ας πούμε, που είναι σε κάποιες περιοχές που εμείς δεν έχουμε καφέ, δεν έχουμε ταβέρνα, δεν έχουμε τίποτα. Και θέλω να πάω στη Σαλονίδα. Είναι 20-25 χρονών. Δεν μπορεί αυτό το 7 η ώρα που τελειώνει, 7 και 20, δεν θυμάμαι πόσο, να έχει μια παράταση τουλάχιστον 1 στις 10.
Είναι δυνατόν, δηλαδή, αυτό το πράγμα έχει τύχει να έρθω με το 122 και να μην προλαβαίνω και δεν υπάρχει και ταξί εκεί. Και δεν είναι και εποχή για ταξί. Λοιπόν, όσον αφορά τη στάση που δεν ξέρω αν είναι σε εμάς, αν είναι εκεί μέσα στο Δήμο, η στάση στον Άγιο Νικόλα απέναντι, επιτέλους φτιάχτηκε το σκέπαστο και σε άλλες αρκετές και το είδα μεγάλη χαρά. Σε όλες. Είναι δικό σου αντικείμενο αυτό. Ωραία. Απέναντι είναι σχολείο του Ιστορικού Επαγγελμάτων και έχει πάρα πολλά παιδιά. Δεν μπορούμε, αφού φτιάξαμε αυτό το έργο, να το ολοκληρώσουμε με ένα κάδο για σκουπίδια για κάθε στάση που είναι όλα πεταμένα κάτω. Είναι τόσο απλό και τόσο χαμηλού κόστου. Δεν υπάρχει ένα κάδο για σκουπίδια. Είναι γεμάτο τα παιδιά από αυτά που τρώνε από τι χειρότητε, όταν περνάνε το λεωφορείο, τα πετάνε όλα κάτω. Και επίση, το κλάδεμα, γιατί εκεί δεν έχει επαφή ούτε οδηγό του λεωφορείου του περαστικού και του αστικού εννοείται, ούτε οι άνθρωποι που είναι στη στάση. Πρέπει να βγαίνουν στον δρόμο απροστάτευτοι για να δουν αν έχει το λεωφορείο. Δηλαδή αυτό να το περιμνήσουμε και να τα διαστήματα να το κλαδεύουμε. Για το κλάδεμα που λέει, για τη σχολή, αύριο θα πάει ο Κυπουρός, το έχουμε γνωρίσει, θα πάει στο πρόεδρος. Μπράβο. Εκπροσωπήστε για τον πρόεδρο. Το ξέρω για τον πρόεδρο. Λοιπόν, επίσης, θέλω να ρωτήσω, στο νερό, στην ίδρυυση, όλοι οι δημότες του Δήμου έχουμε το ίδιο κόστος. Και θέλω να σας πω για τους σωλήνες που σπάνε και στα καινούργια δίκτυα. Στον δρόμο της Κάλβου, στον οποίο τυχαίνει να μένω, ο σωλήνας, ο κάθετος που περνάει, σπάει κάθε μήνα. Και θα σπάει για πάντα. Όχι γιατί δεν είναι καινούργιο το δίκτυο, γιατί δεν είναι υγειοποιημένος ο σωλήνας τουλάχιστον 5 πόντους. Και θέλω να πω, να καταγγείλω έτσι επιπροσωπικό, γιατί το έχω αυτό, ότι το νερό, έχω έρθει και έχω κάνει για παράπονα βέβαια, έρχεται 40-50 ευρώ σε κάποιες περιόδους και κάποιες φορές έρχεται 300 χωρίς να αλλάζει τίποτα και ειδικά και χειμένη. Δεν μπορεί και μου είπε ένας υδραυλικός, όταν σπάει σωλήνας που ενώνει κάθετα το δικό μου σπίτι με το απέναντι, όταν έρχεται ο αέρας μετά, μα δεν υπάρχει, άλλαξε και ρολόι, έχω κάνει τα πάντα. Όταν ήρθα και παραπονέθηκα, είναι πάλι 40-38 και ξαφνικά 280. Είναι πάρα πολλά για ένα σπίτι που δεν έχει γκαζόν, που είναι ένα παλιό σπίτι, που δεν έχει καμία πολυτέλεια. Και μου είπα να πάω στο. Και το έχουν φτιάξει άνθρωποι αυτό. Δηλαδή, πραγματικά δεν μου πει να πληρώνουμε το ίδιο τίμημα για την ίδρυση. Ή αν είναι ένα περιοχή, έρχεται από παλιά αυτό και υπάρχει κάτι. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τα υδρομετρητές είναι ογκομετρικοί. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μετράνε αέρα. Πρώτο το κρατούμενο. Μετράνε μόνο νερό. Είναι ογκομετρικοί. 1000 λίτρες τη μέρα. Οπότε δεν μετράνε αέρα. Άλλο μπορεί να έχει βλάβει ο υδρομετρητής, αυτό το δηλώνει στην υπηρεσία να έρθει να το δει. Και το αλλάζει ό,τι κρίνει. Όμως δεν μετράνε αέρα. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε ένα συγκεκριμένο σημείο που βγάζει συνεχώς βλάβες, ένα κομμάτι που θα το συζητήσετε με την πρόεδρο του τοπικού για να το δει πως χρειαστεί να κάνουμε αντικατάσταση κάποιου μέρους. Στο πανόραμα της Αρονίδας κάναμε αντικατάσταση 150 περίπου μέτρων από βού και έπαψε ένα πρόβλημα που κάθε εβδομάδα οι άνθρωποι έμεναν χωρίς νερό. Αυτά είναι μικροεργάκια που τα κάνουμε αρκεί να μας επισημανθούν και όλα από τους κατοίκους που το ζουν, ας το πούμε έτσι αυτό. Γιατί σκεφτείτε το εξής, ότι ο Δήμος Αρονικού έχει περισσότερα από 400 χιλιόμετρα δίκτυα ίδρευσης. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αδύνατο να τα παρακολουθεί κάποιος στην πραγματικότητά τους. Όσο τα παρακολουθεί ποιος, ο κάτοικος περιοχής που το ζει. Και έτσι απευθύνεται και το βλέπουμε και το λύνει. Όσον αφορά, καταγράφηκαν όλα αυτά τα οποία είπατε, όσον αφορά τον Άγιο Νικόλαο της Αναβής, να επισημάνω κάτι. Ότι έχει μια ιδιαιτερότητα. Στο Δήμο μας έχουμε συγκεκριμένες περιοχές που λέγονται Σαρονίδα. Άγιος Νικόλαος Αναβήσου, Ολυμπιακό χωριό, εδώ μεταξύ Καλλίδια και Λαγονίση. Και ΑΤΕ, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, όπου είναι περιοχές οι οποίες δημιουργήθηκαν από οικοδομικούς συνεταιρισμούς και όχι από τους Δήμους ή τις κοινότητες του παρελθόν. Πράγμα το οποίο σημαίνει το εξής, ότι εκεί όφυλαν να κάνουν όλα τα έργα οικοδομών οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που εισέπραταν. Γιατί μια περιοχή που μπαίνει στο σχέδιο από το Δήμο, πώς λειτουργεί το σχέδιο πόλης. Γίνεται η μελέτη. Τελειώνει το σχέδιο, δημιουργείται λοιπόν μια τράπεζα γης, όπου τουλάχιστον το 30% της συνολικής έκτασης περιοχής είναι κοινόχρηστη και κοινοφελής χώρη, μαζί με τους δρόμους αγγίζει το 50%. Μαζί με τους δρόμους αγγίζει το 50%. Και αντίστοιχα από τις εισφορές σε χρήμα δημιουργείται μια τράπεζα χρήματος,
όπου έρχεται μετά ο φορέας, που λέγεται Δήμος, που βάλει την περιοχή στο σχέδιο, και υλοποιεί όλα τα έργα υποδομών. Πεζοδρόμια, κολόνες φωτισμού, δίκτυα ίδρυυσης, δρόμους, πεζοδρόμια τα είπα, πεζοδρόμια, παιδικές χαρές, πλατείες και ούτω καθεξής. Στις περιοχές λοιπόν που δημιουργήθηκαν από τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, είχαν την υποχρέωση οι ίδιοι οικοδομικοί συνεταιρισμοί να βγάλουν τα έργα υποδομών. Και δυστυχώς σε κάποιες εξ αυτών δεν τα έχουν ολοκληρώσει. Αντίστοιχα, στον Άγιο Νικόλαο συγκεκριμένα δημιουργήθηκε ένα άλλο πρόβλημα. Ο οικοδομικός συνεταιρισμός έφαγε τα οικόπεδα των μη μελών του και τα έκανε κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα ο Δήμος μας μέχρι στιγμής να έχει πληρώσει 2 εκατομμύρια ευρώ το ταμείο του. Παρότι δεν είναι εποχή για πρίγκιπες, έχουμε πληρώσει τριγυπτικά τις ενέργειες του συνεταιρισμού. Δεν φταίνει κάτι και σε αυτό, για να είμαι ξεκάθαρος, έτσι. Φταίνε κατοικητές για να μου πούν τα σπίτια. Δεν είναι αυτοί που κάνανε τη δουλειά του οικοδομικού συνεταιρισμού. Και εκείνοι που μετέπειτα δημιουργήσαν μια φάμπρικα, θα με επιτρέψετε να πω, με κάποιους δικηγόρους συγκεκριμένους, και έχουμε δώσει μέχρι στιγμής 2 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο του Δήμου, με αποτέλεσμα την εποχή εκείνη που δίναμε αυτά τα τόσα πολλά χρήματα, ο Δήμος θα κινδυνεύσει ακόμα και με λουκέτο. Και δεν είναι χρόνια πίσω αυτή η εποχή, διότι δυστυχώς, είναι τώρα το 2013 που γίνονται αυτά, διότι δυστυχώς η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία είναι τυφλή, λέει το εξής. Ο πρόεδρος δηλαδή ουσιαστικά του δικαστήριου μου απάντησε εμένα, ήμουν τότε υπεύθυνος οικονομικών του Δήμου, και πήγε και είπα το εξής, ότι εγώ είμαι τελειώνω. Δεν θα έχω να δώσω μεθαύριο το πρωί μισθοδοσία στο προσωπικό, δεν θα έχω να βγάλω τα απορριμματοφόρα μαζί με τα σκουπίδια του κόσμου. Δεν θα έχω. Κλείνω. Κλείνει ο Δήμος, πώς το λένε. Και όμως μας είπε ότι η νομοθεσία λέει το εξής. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να μην πρέπει να τα πληρώσετε εσείς, αλλά ο συνεταιρισμός, αλλά θα τα πληρώσετε εσείς και θα τα διεκδικήσετε τον συνεταιρισμό. Και τι να πάρει το συνεταιρισμό, έχει ο συνεταιρισμός 2 εκατομμύρια ευρώ με την να μας δώσει. Γιατί εμείς θα δώσαμε ζεστά από το ταμείο. Δεν δώσαμε ένα χωράφι 2 εκατομμύρια ευρώ, που είναι εικονική αξία. Ζεστά. Ζεστά. Ναι, αλλά το δικαστήριο αυτά τα τμήματα έβγαλε. Το δικαστήριο αυτά τα τμήματα έβγαλε. Στην ουσία όμως και στην πράξη έχουμε δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαμε ο Άγιος Νικόλαος να είναι Παρίσι. Με αυτά τα λεφτά θα είχαμε κάνει τόσα έργα και άλλες τόσες περιοχές να είναι πολύ καλύτερες από σήμερα με αυτά τα 2 εκατομμύρια ευρώ τα οποία άδικα έχουν φύγει από το ταμείο μας. Και δεν ξέρω πότε θα αξιωθούμε να έχουμε δικαστική απόφαση που θα δικαιούμαστε να τα πάρουμε πίσω. Και όταν φτάσουμε σε αυτή την πολυπόθητη στιγμή να έχουμε τη δικαστική απόφαση στα χέρια μας, ουσιαστικά θα κρατάμε ένα θησαυρό ο οποίος θα είναι άνθρακας. Γιατί ο οικοδομικός συνεταιρισμός δεν έχει 2 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς να μας τα δώσει. Τι θα μας πει δηλαδή, ότι ελάτε στην, πώς τη λένε, στην Επίδαυρο που έχουμε μια άλλη έκταση να σας δώσουμε 100 στρέμματα γη, να τα κάνουμε τι, εκποιούνται σήμερα. 2 εκατομμύρια ευρώ θα πάρουμε στο χέρι, ποτέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποτέ. Δυστυχώς, ποτέ. Και για το κίνημα δημαρχία να τα λέμε και αυτά, για το ύψος του κινήματος, κάποιοι που κάνουν εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο τους κινητές, έχουν βάλει το χεράκι τους. Έτσι. Αυτά πες τα εσύ, δεν μπορώ να πω εγώ. Όχι, εσύ να τα λες δημαρχία. Η κυρία Σακαρή. Δεν είμαι εγώ κακός, δηλαδή, για να μην ξέρεις εσύ. Η κυρία Σακαρή. Εσύ είσαι πολιτικός. Διότι εγώ πολιτεύω με αγγελές, εσύ κάθε σπίτι σου, πες εσύ από το θέλεις, κάσε με μεγάλο δουλειά. Πιο κοντά το μικρόφωνο για να ακούνε. Θα εξής, ότι θα γίνει ένας προγραμματισμός στους χειμερινούς μήνες για να μπορέσουμε με το νέο καλοκαίρι να δώσουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό δουλεύεται, γιατί αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, τρέχουμε μια διαδικασία να πάρουμε επιπλέον απορριμματοφόρα, φορτηγά με αρπάγες, όλα αυτά που χρειάζεται ο Δήμος για να μπορεί να κάνει μια τέτοιου τύπου διαφορετική διαχείριση απορριμμάτων. Δεν πατάμε ένα κουμπί και έχουμε αύριο το πρωί απορριμματοφόρα. Τόνα, τάλα κτλ. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή μιλάω για 500.000 ευρώ με λύση για να τα πληρώσουμε σε 5 ετία προμήθεια οχημάτων για την καθαριότητα μόνο. Για να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε το κάτι παραπάνω στην καθαριότητα. Και αυτό γιατί ήταν επιλογή μας. Μπορεί κάποιος να μου πει, στενά έτσι, κρίνοντας την πραγματικότητα, ότι δήμαρχε η βλάκας. Θα το δεχτώ να μου το πει από την αλήθεια. Από πολιτική άποψη μπορεί να είναι βλάκας. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ότι μέχρι την ημέρα που ανέλαβα και για περίπου ένα χρόνο από την ημέρα που ανέλαβα, χρησιμοποιούσαμε 2 χωματερές στο Δήμο μας. Τη χωματερή των Γαλλιδίων και τη χωματερή της Παλαιάς Φώκιας. Υποτίθεται κλειστές εδώ και χρόνια,
Αλλά στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο όγκο των κλαδεμάτων τον πετάγαμε σε αυτές. Μέχρι που καθαρά για περιβαλλοντικούς λόγους, όπου κατά τη δική μου άποψη επιβάλλεται, πιέσαμε και πίεσα και προσωπικά πάρα πολύ έντονα τους αρμόδιους φορείς και σήμερα γίνεται αποκατάσταση των δύο ματαιρών. Πράγμα όμως το οποίο σημαίνει το εξής, ότι εμείς σήμερα όλα μας τα απορρίμματα τα μεταφέρουμε στη φυλή. Καταλαβαίνετε αυτό τι διαφορά έχει φέρει στη συντομότητα του χρόνου αποκομιδής των απορριμμάτων λόγω της μετακίνησης και στο κόστος. Αυτό είναι αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε και αυτό το οποίο οφείλαμε να κάνουμε και στους ίδιους έρτους όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και στα παιδιά μας όμως. Γιατί μεθάνω αυτόν τον τόπο δεν θα τον πάρουμε μαζί μας εμείς εργοντάς, θα τον αφήσουμε στα παιδιά μας. Γιατί θα τους αφήσουμε. Καμένη γη. Δεν φωνώ σε αυτό. Δεν είναι καινουριάτικη κομματερή η συγκεκριμένη εκεί. Το Αγίου Νικολάου κομματερή είναι από τότε που ξεκίνησε να μένει άνθρωπος στον Αγίου Νικόλα. Εκεί πηγαίνουν τα σκουπίδια, ανέκαθεν. Κύριε Γκέρα, λέω πότε είναι και τα σκουπίδια. Πριν από μένα. Πριν από τον κύριο Γκέρα. 2002 ανέλαβες πρώτη φορά. Ναι, πριν. Εκεί ήταν τα σκουπίδια του Αγίου Νικολάου, ανέκαθεν. Εγώ τα θυμάμαι που... Λέω γιατί η κομματερή έξω από τα σκουπίδια. Γι' αυτό μιλάω κι εγώ. Ένα λεπτό τα κλαδέματα δεν τα πετάω. Αυτός πάει και δίνει τα σκουπίδια. Πετάγει τα κλαδέματα, πετάγει τον καναπέ, πετάγει την πολυθρόνα, πετάγει τα μπάζα γιατί τσιμπουνεύεται. Παρότι έχει φτιάξει βίλα, συγγνώμη, αλλά βγαίνει κατά ρόγο μερικές φορές. Να πάρει ένα λόμπι, ένα κοντέινερ. Όλων, δεν διαφωνώ εγώ, δεν είπα το αντίθετο. Εγώ δεν μίλησα μόνο για το Αγίου Νικολάου, είπα στον Άγιο Νικόλα τα σκουπίδια. Όποιο και αν τα φέρνει. Δεν αφορώ μόνο στου κατοίκου του Αγίου Νικολάου, ποιο τα φέρνει, όποιο και αν τα φέρνει. Αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 10.000 τόνους πράσινα απορρίμματα και ογκώδη το χρόνο, ενώ θα έπρεπε να έχουμε μηδέν. Και τι εννοώ να έχουμε μηδέν. Ο καθένας υποχρεώνεται τον γκαζό που κόβει τον κήπο του να το βάλει σε σακούλα να το βάλει μες στον κάδο. Ή να μισθώσει κάποιον να το πάρει να το πάει εκεί που πρέπει. Όταν γκρεμίζω το σπίτι μου, υποχρεούμαι να πάρω ένα κοντέινερ να πετάξω τα μπάρκα. Όχι να τα πετάξω στην πόρτα του γειτονά. Όταν αλλάζω το στρώμα, υποχρεούμαι να το πάω σε ένα φορέα που κάνει ανακύκλωση. Όταν αλλάζω τα έπλα, υποχρεούμαι να τα πάρω να πάω σε ένα φορέα που κάνει ανακύκλωση. Δεν τα βγάζω στην πόρτα του γειτονά. Δυστυχώς όταν τα βγάζουμε όλοι στην πόρτα του γείτονα. Αλλά φταίει ο γείτονας, φταίει ο δήμαρχος, φταίει ο ένας. Δεν φταίω εγώ δηλαδή που τα πήρα. Και τα πήγα τσούκου 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 και τα άφησα. Που φταίνουν όλοι οι άλλοι μετά. Αλλά άμα έγραψε την πυρηνική δεν είναι ρωσένια. Να πούμε τα διέρεξα. Και να σας πω και κάτι. Στις χώρες του εξωτερικού που δεν βλέπεις τέτοιο φαινόμενο, ξέρετε δεν το βλέπεις. Και ο πολίτης είναι ευαισθητοποιημένος και ο ίδιος ο πολίτης θα του πει μην το ρίξει εκεί για θα σε δώσω αυτή τη σημαία σε καταλώσω και θα μας πρόστιμο. Εδώ όποιος θεωρητικά πει αυτό στο γείτονά του είναι ρουφιάνος. Είναι λάθος αυτή η νοοτροπία όμως, γιατί ήταν που είμαστε. Και ντρεπόμαστε να φέρουμε έναν επισκέπτη. Τι είναι πραγματικότητα τώρα, δηλαδή να λέμε τα πράγματα έξω από τα δόντια, όπως είναι. Συγγνώμη που βγήκα εκτός θέματος κι εγώ, αλλά... Ο κύριος Πεταλάς. Ναι. Εγώ παρόλο που ότι... Για να βάλε το μικρόφωνο, Φώτη. Μικρόφωνο, κύριε Πεταλάς. Πάρε το μικρόφωνο. Δεν ακούτε. Λοιπόν, εν σχέση με το κημητήριο πάλι θα ρωτήσω. Επειδή το θέσατε ο ίδιος στην αρχή ότι βάζουμε τους νεκρούς στους διαδρόμους και στους τοίχους από κάτω. Ήθελα να ρωτήσω τι προοπτική υπάρχει με το καινούριο χώρο στο οποίο έχετε καταλήξει χρονικά, δηλαδή τι προοπτική υπάρχει για να γίνει. Επειδή το θέσατε και 4-5 ακόμα, παρόλο που δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Εάν μπορείτε να μου απαντήσετε. Ναι, γιατί δεν αφορά το τέτοιο πρόγραμμα. Συμφωνείτε. Σύμφωνοι. Και ένα δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να πω είναι για το στην περιοχή της Αναβίσου, στην παραλία των Αγικών κάτω. Εκεί θα πρέπει να γίνει κάποια προσπάθεια και για τον καθαρισμό και τα πάρκινγκ τα οποία είναι όλα κούβες για να μπαίνουν, ενώ υπάρχει χώρος πάρκινγκ για να μπουν μέσα τα αυτοκίνητα πολλές φορές είναι αδύνατο να γίνει και το καζόν το οποίο υπήρχε παλιότερα, δηλαδή το οποίο σχεδόν έχει καταστραφεί. Θα πρέπει να γίνει κάποιος ευπρεπισμός δηλαδή της περιοχής αυτής γιατί μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος το καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Ωραία. Όσον αφορά τα καταγράφησαν για την υπηρεσία πρασίνων, λέει και ο κύριος Γκέραλης εδώ που έχει την υπηρεσία πρασίνων και τα κατέγραψε.
τα γκαζόν εννοώ. Μια και είναι και ο δημιουργό των γκαζόν τη Αναβίσου. Όσον αφορά το θέμα του κημητηρίου, είναι ένα θέμα το οποίο, όπως έχετε καταλάβει, μας απασχολεί έντονα. Και είναι ένα θέμα το οποίο έχω δεσμευτεί ότι μέχρι το τέλος αυτής της δημοτικής περίοδου, παρότι έχει μείνει άλυτο για πολλές δημοτικές περιόδους για προηγούμενους από μένα, θα το έχουμε δρομολογήσει. Όπως επίσης είδατε, ότι σκύψαμε με ιδιαίτερη έμφαση και ιδιαίτερη σοβαρότητα πάνω και στο θέμα της αποχέτευσης. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί έντονα και πρέπει να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Είναι βασικά προβλήματα υποδομών. Είναι βασικά προβλήματα υποδομών τα οποία πρέπει να τα κοιτάζουμε στα μάτια. Εγώ να σας πω την αλήθεια, σε προσωπικό επίπεδο θα με συνέφερε να ακολουθώ τακτικές του παρελθόντος, δηλαδή να πετάω μια φωτοβολίδα και να κοροϊδευόμαστε, να χτυπιόμαστε και στην πλάτη και όλοι να είμαστε αγαπημένοι και όλα ωραία και όλα καλά. Και άμα δούμε ποτέ λύσει το πρόβλημα σε κανένα από τα προβλήματα, να μου γράψει ένα γράμμα. Και εγώ να εκλέγω και μία και δύο και τρεις και πέντε και εφτά θητείες. Να ξεπεράσω και τα ρεκόρ του παρελθόντος. Δεν είναι αυτό το ζητούμενό μου. Όπως έχω δηλώσει ότι θα είμαι υποψήφιος για άλλη μία δημοτική περίοδο, και αν οι συμπολίτες μου εμπιστευτούν, στο τέλος αυτής θα παραδώσω τη σκητάλη στον επόμενο που θα έχει με την ίδια διάθεση και όρεξη που ξεκίνησα κι εγώ να το πάρει από εκεί και να το πάει ένα βήμα παραπέρα αυτό που θα έχουμε καταφέρει. Έτσι λοιπόν, έχω δεσμευτεί ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα έχουμε λύσει τα βασικά προβλήματα υποδομών του Δήμου μας. Όχι γιατί έχουμε, πώς το λένε, εμπάθεια προς το να λύσουμε τα προβλήματα, αλλά γιατί το οφείλουμε στις επόμενες γενιές που θα έρθουν σε αυτόν τον τόπο. Πραγματικά. Και τα θέματα τα περιβαλλοντικά και τα θέματα του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής. Γιατί το κημητήριο, να σας πω κάτι, είναι σεβασμός της ανθρώπινης ζωής. Και αυτές τις απόψεις που έχουν ακουστεί, ότι γιατί να περνάει η νεκροφόρα μπροστά από μένα και ούτω καθεξής, πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να τις αντιληφθώ. Εγώ να σας πω μια αλήθεια έτσι, μεταξύ μας. Στην πλάτη, εδώ ξέρετε ότι τρώω σχεδόν όλη μου τη μέρα, κάθε μέρα, σε αυτό το γραφείο που βρίσκεται εδώ απέναντι, στο γραφείο του Δήμου. Στην πλάτη μου λοιπόν ακριβώς βρίσκεται το κημητήριο των Καλυβίων. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι 3 χρόνια που κλείσα, ένας νεκρός δεν ήρθε να με μια μέρα, μόνο ζωντανή με ενοχλούν κάθε μέρα. Και η Ζαχαρό που το έκανε απέναντι. Δεν ξέρω τι Ζαχαρό, σου ήρθε καλή και σε όλησε ποτέ. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Γιατί? Γιατί πρέπει να σεβαστούμε τους ίδιους μας εαυτούς. Και όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, που είναι οι συγγενείς μας, είναι άνθρωποι που μας φέρανε στον κόσμο. Το καθένα από εμάς. Ναι, αλλά εκείνοι δεν έχουν αυτή τη στιγμή τη δύναμη να κάνουν κάτι για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Εμείς που ακόμα ζούμε και έχουμε τη δύναμη, πρέπει να το λύσουμε. Και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί για να το λύσουμε. Να κάνω την υπεραξία. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν είναι η τελευταία. Θα ήθελα για 2 λεπτά μόνο να σας αναφέρω. Είδα έτσι με προσοχή την πρόταση ένταξη των έργων. Όνομα επώνυμο φορέα. Ναι. Για να καταγραφεί διάλογο. Πιο κοντά το μικρόφωνο. Ναι. Πολιτιστικό Σύλλογο Σαρονίδας, Χαριτάκη Μαρία. Θα ήθελα μόνο για 2 λεπτά να επισημάνω έτσι πάρα πολύ σύντομα 1-2 θέματα. Είδα το πρόγραμμα ένταξης εδώ της Δημοτικής Κοινότητας για τη Σαρονίδα. Λιτό. Είμαι αισιόδοξη και θεωρώ ότι η ανάπλαση των χώρων και ό,τι άλλο έχει προταθεί από το Συμβούλιο μας καλύπτει. Θέλω να επισημάνω μόνο 2 πράγματα. Επειδή το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλούς παρατηριστές και παρατηρείται έντονο το πρόβλημα των σκουπιδιών, θα θέλαμε να γίνεται η αποκομιδή πάρα πολύ, πολύ πιο γρήγορα, γιατί υπάρχουν μέρες στους θερινούς μήνες που τα απορριμματοφόρα περνούν και κάθε 4 μέρες και κάθε 5 και ιδιαίτερα οι παραθεριστές εκφράζουν έντονο παράπονο, ιδιαίτερα στο σύλλογο τον πολιτιστικό, είμαστε και ο μόνος σύλλογος, ο ΝΟΣ είναι ο ναυταθλητικός σύλλογος. Τι κάνουμε και γιατί... Και το πανόραμα. Και το πανόραμα βεβαίως, αλλά κάτω η Σαρονίδα έχει ακόμα περισσότερο οξύτερο πρόβλημα. Και κάτι άλλο, επειδή είδα ότι θα γίνει ανάπλαση χώρων και πλατιών, το ανέφερα και στον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, εδώ τον κύριο Γαλάνη, θα προτείνω να γίνει ηλεκτροδότηση
της πλατείας στην Ηρακλέους και Ζακύνθου, της πλατείας Καραγιώργου, γιατί ιδιαίτερα τα βράδια που περνούμε τρομάζουμε. Είναι πάρα πολύ έντονο το σκοτάδι, δεν υπάρχει, είναι τα φώτα πολύ περιορισμένα, καθώς επίσης και η άλλη πλατεία που βλέπω ότι θα διαμορφωθεί εκεί στη Ρόδου και Πάμνηθος, ναι, είναι εντελώς σκοτεινή. Παράκληση. Ας καταγραφούν αυτά, ευχαριστώ. Κάποιος άλλος που δεν μίλησε. Κυρία Κορονέου από το Πέστα. Κρατά το μικρόφωνο, κύριε Κορονέου. Όνομα επώνυμο φορέας. Ακούγεται. Ναι, μη μου αρέσει και εγώ και κάνω τραγούδι φοβάμαι. Εγώ θα σας πω κάτι, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν το έχεις ανοίξει. Δεν το έχεις ανοίξει. Τι να κάνω, ανοιχτό είναι. Τώρα, οκ. Τι να μου άρεσε πάρα πολύ. Το είχα πάρα πολλά χρόνια να το απολαύσω. Τον Δήμαρχο με τους πολίτες. Τους πολίτες με τον Δήμαρχο. Εγώ είμαι μόνη μου ένα σύλλογο. Κάνω πλάκα. Είμαι από το Φίνικα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει. Το λέω Φίνικα. Νομίζω ότι πρέπει. Είναι το σύλλογο τη γειτονιά, έτσι. Νομίζω ότι ο Δήμαρχε πρέπει να κάνει πιο συχνές αυτές τις επικοινωνίες σου με τον κόσμο. Δεν ξέρω σε αυτό το επίπεδο. Να το βαφτίσουμε τα παράπονά σας στον Δήμαρχο. Το λέω αλήθεια. Το κάνω κάθε 3 λεπτά. Ναι, να το κάνουμε σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή, άκουσα πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα. Διαφωνήσαμε πολιτισμένα, συμφωνήσαμε. Δηλαδή, δεν χρειάστηκε ούτε εγώ να απαντήσω έντονα, ούτε να μου πει κάποιος κάτι. Όλα ήταν μια χαρά. Αυτό το μια χαρά μπορούμε να το εδραιώσουμε στο Δήμο μας. Μπορούμε τα παράπονά μας στον Δήμαρχο να είναι έτσι μια χαρά και να φέρουν τον δρόμο τους μια χαρά. Αυτό εγώ έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Να μην είναι υποχρέωση, αλλά να φέρουν υποχρέωση. Οπότε δεν το επαναλαμβάνουμε αυτό. Και εγώ που δεν είμαι γραμμένη. Γιατί δεν ξέρω εάν εσείς που ήρθατε σήμερα, αν θα ξανά. Να σας πω κάτι. Ας γίνω μόνιμη. Πανίκα, θα πω το εξής. Είναι η δεύτερη φορά από το 2011, που ήταν την πρώτη χρονιά που λειτουργήσε η Επιτροπή Διαβούλευσης με τον Καλλικράτη, που γίνεται την πρώτη μέρα της πρόσκλησης. Έγινε την πρώτη φορά που δεν το ήξερε ο κόσμος τι είναι και ήρθαν όλοι να δουν τι είναι. Και είναι η πρώτη φορά μετά από τότε που ξαναγίνεται την πρώτη μέρα της πρόσκλησης. Συνήθως γίνεται την επόμενη μέρα με όσους βρεθούν. Ωραία. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν. Την πρώτη μέρα, και όχι από τους 32, είναι και λίγα τα μήλη αυτή τη φορά. Είχαμε 50 και 52 στις προηγούμενες. Την πρώτη μέρα ερχόντουσαν 8 και τη δεύτερη μέρα την κάναμε με 5. Δηλαδή. Και πραγματικά και εγώ το χαίρομαι σήμερα που βρισκόμαστε, βρίσκεστε εσείς δηλαδή όλοι εδώ και μπορούμε και κάνουμε συζήτηση. Αν δηλαδή, δεν το κρατάω σε τυπικό επίπεδο, τι είναι σε τυπικό επίπεδο. Κάνουμε συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα που μας αφορούν όλους. Πάντως στην άλλη φορά εγώ θα φέρω και πίτα. Αν πραγματικά το κάνουμε, θα το κάνουμε πραγματικά δεξίωση και θα περάσουμε καλά. Και θα πούμε τα παράπονα. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, δεν δώσατε το λόγο τελικά. Πήρατε στον κύριο σπίτι και γυρνάω. Αλήθεια. Μια ερωτησούλα, είπατε τελευταία, ως τελευταία. Ζητώ συγγνώμη. Στη λίστα ομιλητών και σας είπε και δεν σας ότι μιλήσατε. Αλλά δεν μιλήσατε. Όχι. Αρχίσατε και ξεχνάτε τι συμβαίνει. Λάθος δικό μου, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Μία ερωτησούλα, γιατί για το θέμα της αναβίωσης νομίζω ότι η μεγάλη ψηφίωση και ότι. Πιο κοντά. Καταρχήν από το χωριστικό λογαριασμό μιλώ αναβίωση να σας πω ότι έρχομαι. Πολιτιστικό σύλλογο και επειδή δεν μιλήσαμε καθόλου τελικά για πολιτισμό, όπως φοβήθηκε η κυρία. Από ό,τι είδατε, τελικά για πολιτισμό δεν μιλήσαμε καθόλου. Εν διάφορη περίπτωση. Εντάχει για τις παιδικές χαρές που αναφέρθηκαν όλοι σχεδόν, στην Αναβίσο το ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Το κέντρο της Αναβίσου δεν έχει ούτε μία παιδική χαρά. Μία μόνο υπάρχει στον Άγιο Παντελήμων απέναντι αυτή τη στιγμή, πολύ μακριά για τα παιδάκια μας. Νομίζω ότι. Και μία που θα ανακατασκευαστεί στον ΟΤΕ απέναντι και μία που θα ανακατασκευαστεί στο περιφερειακό. Στο περιφερειακό, αυτές οι δύο που υπάρχουν, έτσι. Ωραία. Μια χαρά. Θα γίνει βρεφική αυτή λόγω μεγέθους. Κατά βάση. Είπατε
διότι για τους δρόμους, τους χωματόδρομους, ότι υπάρχουν 17 έργα τα οποία τα έχει εκτιμήσει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου για να γίνουν ασφαλτώσεις εκεί, καλά κατάλαβα. Άλλο τα 17 έργα, άλλο οι δρόμοι. Αυτά τα 17 έργα δηλαδή τι αφορούν? Είναι άλλα έργα. Α, είναι άλλα έργα. Είναι έργα ίδρυψης, έργα αντιπλημμυρικά, αντικαταστάσεις κλωταπίτων κηπέδων, παιδικές αρέσεις, συσκευές συντηρήσεις σχολείων και ούτω καθεξής. Όσον αφορά για τους χωματόδρομους που είπατε εντός σχεδίου. Είπα ότι έχουμε πονήσει μια μελέτη την προβάλλουμε στην περιφέρεια. Μας είπε ότι θα εξαιρέσετε τους εκτός σχεδίου και θα δούμε και εκεί βρισκόμαστε. Ξέρουμε τώρα τους εκτός σχεδίου, να ξαναπάμε τους εντός να δούμε τι αντιμετώπιση έχουμε. Οπότε θα ξαναγίνει μια αυτοψία γενικώς από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι. Από όλες τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί όλα τα χρόνια στις δημοτικές ενότητες, πήραμε όλες τις αιτήσεις. Επειδή η Αλφα κατοικία που ανέφερε και ο κύριος Πάστρας... Η Αλφα κατοικία δεν θα χρηματοδοτηθεί από αυτή τη δουλειά. Γιατί κυρώθηκε πρόσφατα η πράξη και... Θα σου πει η περιφέρεια πολυεπλή ότι έχετε συσφορέσει σε χρήμα να τους φτιάξετε αυτούς τους δρόμους. Α, εντάξει. Ένα παλιό σχέδιο, ναι. Ένα σχέδιο που κυρώθηκε τώρα, πάρε τις συσφορές σε χρήμα και φτιάχνετε ένα υποδομό σου. Για να τα πρώτα που θα κόψουν. Ναι. Όχι από αυτούς που εξαιρούνται. Όχι από αυτούς που εξαιρούνται. Είναι και αυτοί μέσα τα που ζητάμε χρήματα. Είναι εντός σχεδίου και είναι χωματόδρομος. Και όχι με σχέδιο που τέλειωσε χθες το πρωί, σχέδιο ετών. Οπότε αυτά λογικά χρηματοδοτούνται. Πιστεύω ότι έχουμε ελπίδες. Το θέμα είναι όμως πόσο χρόνο θα μας φάει η γραφειοκρατία για να γίνει το έργο στην πραγματικότητα. 70 χρονών άνετα. Άμα φτάσει τα χρόνια του Μητσοτάκη, άνετα. Λοιπόν, κάτι άλλο. Οι εισηγήσεις του τοπικού από το πρακτικό που έχω μπροστά μου για την ανάλυση πανταμιλώ. Εκτός από τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου Σαλονικού, δεν βλέπω κάτι άλλο να υπάρχει κάποια δυστυχία σε όλες αυτές τις μελέτες, δηλαδή και στα έργα που είναι καταγεγραμμένα εδώ και έχουν αποφασιστεί ομόφωνα από το τοπικό, δεν υπάρχουν στο τεχνικό πρόγραμμα. Το τεχνικό πρόγραμμα που βλέπετε είναι τα συνεχιζόμενα τα περσινά. Δεν έχουν πει τα καινούργια. Δηλαδή η προπόθεση του γηπέδου Σαλονικού προϋπάρχει. Βέβαια, έχει υποβληθεί η μελέτη και περιμένουμε την έγκριση χρηματοδότηση. Αν έχει κρυφθεί ακόμα η χρηματοδότηση. Οι εισηγήσει δηλαδή αυτέ θα επανέλθουμε εμεί ω επιτροπή ξανά. Όχι. Αυτή τη δουλειά πλέον την κάνει η τεχνική υπηρεσία και η εκτελεστική επιτροπή για να καταρτήσει τον υπολογισμό. Όποιο έρχεται μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο προτίμηση. Παρ' όλα αυτά, οι εισηγήσεις από ό,τι βλέπω και δεν εκπροσωπώ το Σύλλογο σαν την τοποθέτηση, αλλά σαν πολίτη της Αναβήσου, πραγματικά οι ανάγκες ένα προς ένα είναι δηλαδή μείζονος σημασίας. Όλες και υπάρχουν και άλλες φυσικά, αλλά προφανώς από ό,τι κατάλαβα το τοπικό Συμβούλιο της Αναβήσου έχει δώσει προτεραιότητα σε αυτές. Έτσι. Για τις εισηγήσεις λέω του τοπικού γιατί ναι, σε μένα απευθύνεστε. Όχι στο κοινό. θα δώσω ιδιαίτερη λοιπόν σημασία στο 5 των νέων μελετών, το οποίο τώρα αφορά και τον πολιτισμό για τις νέες κερκίδες στην κατασκευή κερκιδών στην πλατεία Μικρασιατών. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι στην ανάλυση όντως πάσχουν από αυτό. Δεν έχουμε ένα χώρο να πραγματοποιήσουμε μία εκδήλωση. Ό,τι εκδήλωση και να είναι αυτή, είτε θεατρική παράσταση λέγεται, είτε χορευτική παράσταση, είτε μουσική. Δεν υπάρχει τέτοιος χώρος. Αναγκαζόμαστε και παίρνουμε συνέχεια παραχωρήσεις από τους διευθυντές σχολείων. Αν μπορεί να γίνει κάτι και να περιοριστούμε στην ήδη υπάρχουσα πλατεία αυτή, έχει καλώς. Αλλιώς δεν ξέρω. Υπάρχει χώρος με κερκίδες για να κάνουμε μια παράσταση στο σχολείο. Δεν κάνουμε διαλόγο. Γιατί το σχολείο δεν το έχουμε. Αυτό λέω ότι ζητάμε συνέχεια παραχωρήσεις από τους διευθυντές σχολείου. Είναι αναγκασμένοι οι διευθυντές να σου είπαν ποτέ όχι. Σε αυτή την περίπτωση η μελέτη αυτή δεν θα ήταν. Δεν θα πήγαινε. Ευχαριστώ.
τεχνής. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος άλλος που είδατε κάτι επί του τεχνικού προγράμματος. Ναι. Δεν κάνεις ερωτήσεις, σαν να μην το προτείνεις κάτι του τεχνικού προγράμματος. Με τις κολόγες της ΔΕΗ που υπάρχουν μέσα στους δρόμους που έχουν ήδη υπάρχουν, τι σκέφτεται να κάνει, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει. Και δεν αφορά το τεχνικό πρόγραμμα αυτό, αφορά τον προϋπολογισμό να τύχουν δύο, προϋπολογισμό, ώστε η ΔΕΗ να μετακινήσει. Έχει γίνει έγγραφος η ΔΕΗ, έχει γίνει έγγραφος. Δεν αφορά ούτε με λέτε τίποτα, αφορά καθαρά προϋπολογισμό, όχι τεχνικό πρόγραμμα, δεν είναι έργο για εμάς. Ένα δεύτερο θέμα. Είναι καθαρά κονδύλι που θα πάει στη ΔΕΗ για να κάνει τη δουλειά της. Έχουμε κατασκευάσει τώρα η Αγίας Της και η Αγίας Τριάδος. Από το σπίτι που μπορεί η Αγίας Τριάδος προβλέπεται πεζόδρομος. Αυτή τη στιγμή εμείς την κάνουμε άσφαλτο. Και μάλιστα κάνουμε άσφαλτο κάνοντας ζιγ-ζαγ, ξεκινώντας από την από τη Σιρήγα, κάνει ένα ζιγ-ζαγ, κατεβαίνει, ξανακάνει πάλι από την όλο αυτό από τη μελέτη της αποκατοικίας, ο πολυοδόμος, τότε κάνει πεζόδρομο. Για να αποφύγει κάτι και τα αντικείμενα. Τώρα που το κάνουμε άσπαρτο, φοβάμαι ότι θα έχουμε αντικείμενα εκεί πέρα, με τα ζύγιζα αυτά. Μήπως εκεί, επειδή και δεξιά και αριστερά στα ζύγιζα αυτά, είναι δημόσιοι χώροι. Μήπως εκεί μπορούμε να δώσουμε, να αλλάξουμε λίγο την κατεύθυνση του ζύγιζα αυτό, δίνοντας δημόσιο χώρο από την αριστερή. Εγώ δεν μπορώ να απαντηθεί τώρα αυτό, αφορά τεχνικούς, μηχανικούς, δεν είμαι στη εγώ να τα απαντήσω. Μελέτη χρειάζεται εκεί. Χρειαζόταν εκεί μελέτη, να τα θέσεις τώρα που γίνεται ή να γίνουν κάποια από αυτά τα σφυρμινά πουλιά που δεν έχουν φτιάξει εδώ πέρα, ώστε να γίνει και η δική κυκλοφορία, να μην έχουμε τέτοια πρόβλημα. Και αλλιώς φτιάχνουν πεζόδρομο, όπως πρέπει η μελέτη. Η μελέτη υποβλέπει μέσω πεζόδρομου. Η αλλαγή τώρα του σχεδίου πόλεως, ουσιαστικά των δεδομένων του σχεδίου πόλεως, τώρα αλλάξει ο ζιγ-ζαγ να γίνει η λοιπόν ή οτιδήποτε αυτό, αφορά τεχνική υπηρεσία και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Δεν αφορά το τεχνικό πρόγραμμα τώρα, γιατί δεν έχουμε κάτι κειμένο να προτείνουμε. Να το αποκτήνω δηλαδή την ποιότητα ζωής. Ναι, τεχνική υπηρεσία για να το φέρει ποιότητα ζωής. Συγγνώμη, πεζόδρομος όταν λέει ήπιας κυκλοφορίας. Όχι, μην κάνετε διάλογο, μην είχω κάτι άλλο για το τεχνικό πρόγραμμα. Το διάβασα το σχέδιο, δεν το ξέρω πολύ καλά, λέει πεζόδρομος. Μην έχω κάτι άλλο για το τεχνικό πρόγραμμα. Όχι, μόνο αν μπορούσαμε να παράξουμε με την ΔΕΗ να κάνουμε κάτι. Πάει, το είπαμε. Δεν αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, αφορά τον περιπολιτισμό. Λοιπόν, όπως αποδείχθηκε από ξένες, ναι, ναι. Δεν άνοιξε το, άνοιξε το. Ανοιχτό νομίζω. Ναι, όπως αποδείχθηκε απόψε, οι πολιτιστικοί σύλλογοι έκαναν προτάσεις πολιτισμού της καθημερινότητας. Το πώς η ζωή μας θα γίνεται καλύτερη. Και ήταν οι αξιολογότατες και μάλιστα σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον με μια καταπληκτική ανταλλαγή απόψεων κτλ. Και βέβαια έχοντας ένα ευή κόνους από τη μεριά σας. Θα ήθελα να προτείνω, για να μην βρισκόμαστε μπροστά σε προτάσεις που έχουν κάνει τα τοπικά συμβούλια χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών, από του χρόνου η διαβούλευση να ξεκινάει με τις τοπικές κοινότητες και τους φορείς τους τοπικούς. Και να έρχονται εδώ πέρα οι προτάσεις, αφού έχει γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές κοινότητες. Το ένα είναι αυτό. Αυτό αφορά τον Καλλικράτη, δεν μπορώ να τον αλλάξω. Το είπα και πριν, το συμφωνώ. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, δεν έχει σημασία δεν τώρα, να, κύριε Δήμαρχε. Μιλάμε, δεν επιβάλλεται. Δεν επιβάλλεται. Θελήσουν να το κάνουν, καλώς ναι, να το κάνουν. Εμείς θα το προτείνουμε την μεριά μας στην κοινότητα Φώτιας. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία με την ευαισθησία που έχει ο καθένας, όπως εσείς εδώ, ανεξαρτήτως Καλλικράτη, νομίζω θα το κάνετε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έτσι ακούγεται η φωνή των πολιτών. Όχι να βρισκόμαστε πρωτετελεσμένων εισηγήσεων των τοπικών κοινοτήτων. Το ένα είναι αυτό. Και επειδή εμείς είμαστε φορείς πολιτισμού, είναι καλύτερα που δεν είμαστε πολιτικοί με την έννοια ότι εδώ πέρα ανταλλάξαμε πολύ πολιτισμένες απόψεις μας. Δεν το μυαλό μας είναι μόνο στα τοπικά προβλήματα που τα συναντάμε καθημερινά και γι' αυτό είμαστε εδώ. Και για την ποιότητα της ζωής μας και την ποιότητα των παιδιών μας που κάτι περιμένουμε για αυτά. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
για την υπομονή και για το χρόνο που διαθέσατε. Για το χρόνο που διαθέσατε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε απόψε. Καλά που δεν ήρθε κανένας να πάρει απόψε μία, πώς τη λένε, με μηχανή, με μία κάμερα. Γιατί πραγματικά θα, θα αποτελέσει παράδειγμα αυτή η απόψινη συνάντηση, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνουμε λοιπόν την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης και την υποβολή προτάσεων επί του προσχεδίου του Εθνικού Προγράμματος του Δήμου Σαρωνικού. Νομίζω πως κάναμε έτσι μια ευρύτερη ανταλλαγή απόψεων και όλα αυτά τα οποία είπαμε δεν έγινε στην πλειονότητά του στο τεχνικό πρόγραμμα, αλλά έγινε γενικότερα στη λειτουργία του Δήμου που αφορούν και τον προϋπολογισμό. Κλείνουμε λοιπόν το πρώτο θέμα, όπου καταγράφηκαν και ακούστηκαν όλες οι προτάσεις που έγιναν. Δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι άλλο να πούμε του πρώτου θέματος. Και το δεύτερο θέμα που είναι η γνωμοδότηση της Επιτροπής επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου. Υπάρχει κάτι ακόμα που θεωρείτε πως θέλει κάποιος να θέσει επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Του προϋπολογισμού. Ευχή για έγκριση σύντομα, μην ξαναεπεράσουμε τα προπερσινά που είχαμε εγκεκριμένο προϋπολογισμό τέλος Απριλίου και φτάσαμε τον Ιούνιο και δεν είχαμε κάνει ακόμα το παραμικρό. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε το ένα χαλίκι πάνω από το άλλο. Με τη γραφειοκρατία που υπάρχει δυστυχώς. Οπότε συζητήθηκε και η νομοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης και υποβολή προτάσεων επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού του έτους 2018, σύμφωνα και με τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν από όλους, θετική ουσιαστικά η γνωμοδότηση, γνωμοδοτεί ουσιαστικά, δεν είναι κρίνη, αλλά θετική γνωμοδότηση, πάντα με την καταγραφή των προτάσεων που κατατέθηκαν από όλους τους ομιλώτες παρευρισκόμενους. Τελειώνουμε λοιπόν με τα δύο αυτά θέματα. Εγώ θέλω πραγματικά να σας πω ότι ήταν μια ευχάριστη έκπληξη αυτή για μένα σήμερα. Και πρωτίστως ήταν ευχάριστη, διότι δεν περιμέναμε τίποτα μετά από την εμπειρία αυτών των ετών, όπως είπα και πριν, ότι θα κάνουμε απόψε Επιτροπή Διαβούλευσης. Περίμενα ότι θα μαζευτούμε πολύ λίγοι και θα ξανάρθουμε αύριο ακόμα πιο λίγοι για να κάνουμε μια Επιτροπή Διαβούλευσης παύλα παροδία. Ενώ αυτό το οποίο έγινε απόψε εδώ με τη δική σας παρουσία, διότι εγώ θα ήμουν ούτως ή άλλως εδώ, η δική σας παρουσία ήταν αυτή που άλλαξε ουσιαστικά η συνολική εικόνα όλης αυτής της διαδικασίας. Ήταν μια διαδικασία η οποία μου δίνει την ελπίδα αφενός, αφετέρου όμως μου δίνει και το δικαίωμα να ελπίζω ότι θα ξαναβρεθούμε, οπότε να βρισκόμαστε πιο συχνά. Είναι πολλές φορές που μπορεί να ρωτηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί λέτε συγκαλείτε την Επιτροπή Διαβούλευσης πιο συχνά. Μα εγώ την καλώ μια φορά το χρόνο που ορίζει ο νόμος και δεν μαζεύεται. Δεν μπορώ να κάνω σύγκληση στην πραγματικότητα. Οπότε πώς. Αυτή τη στιγμή με την εικόνα την οποία λαμβάνω ουσιαστικά, εμένα η πρότασή μου είναι τουλάχιστον σε εξαμηνία βάση να βρισκόμαστε και να συζητάμε και μακάρι να μπορέσουμε και να μπορέσετε κι εσείς από άποψη χρόνου να την κάνουμε και σε τρίμηνο ή σε τετράμηνο. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί ο καθένας από εσάς εκπροσωπεί και ένα φορέα, όπου και ο φορέας που εκπροσωπείτε, αν ξέρει ότι υπάρχει ένα όργανο στο οποίο μπορεί να μεταφερθούν οι ανάγκες, τα προβλήματα, το οτιδήποτε είναι αυτό, θα απευθύνεται στους εκπροσώπους του στην Επιτροπή, ώστε να φτάνουν και όλα αυτά σε εμάς. Εγώ αυτό το οποίο θέλω και το λέω πάρα πολλές φορές είναι το εξής. Καταρχήν δεν μου αρέσει να με βρίσκουν φίλοι εντός και εκτός εισαγωγικών και να μου λένε μπράβο Γιώργο, όλα ωραία. Μόλις το ακούω αυτό, αρχίζω και δυσκολεύομαι. Λέω τώρα αυτός ή κάτι θέλει πονηρό, κάτι σκέφτεται πονηρό και θέλει να μου τη φέρει, ή δεν είναι ειλικρινής απέναντί μου ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο επιθυμώ είναι τι, όποτε βρισκόμαστε, όποτε ανταλλάσσουμε απόψεις, όποτε υπάρχει το τηλέφωνο μου ή οτιδήποτε, να μου μεταφέρει γιατί, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, γιατί, για να προσπαθήσω και εγώ να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Αν δεν μου μεταφέρονται, είτε σε μένα είτε στους συνεργάτες μου, δεν ισχύει για τους αντιδημάρχους, για τους προέδρους των τοπικών συμβουλίων, για τους προέδρους των νομικών προσώπων, για τις υπηρεσίες του Δήμου, αν δεν μας μεταφέρονται τα προβλήματα, πώς θα τους δώσουμε λύση.
και μην διανοηθεί κανείς ότι τα δύο τα δικά μου τα μάτια ή άντε τα 30 μάτια μαζί με τους συνεργάτες είναι τα ίδια με τα 60.000 μάτια των 30.000 κατοίκων του Δήμου. Εν πάση περίπτωση, εσείς είστε στην καθημερινότητα έξω και βλέπετε τη γειτονιά σας, τον δρόμο σας, το σπαρκάκι, τη λακκούβα, το οτιδήποτε είναι αυτό. Αν μας το μεταφέρετε, μας δίνετε και εμάς το δικαίωμα να προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αν δεν μας το μεταφέρετε, δεν μας δίνετε την ευχαρίστηση να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Αν δεν ξέρετε αν τελικώς δεν μπορείτε να καταφέρουμε να το λύσουμε. Μπορεί να το λύσουμε, μπορεί και να μην το λύσουμε. Αλλά τουλάχιστον ζητούμε το δικαίωμα του να προσπαθήσουμε. Στέλνω ένα αιτήμα για